στείλοντας στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν σαφής σε μερικά πράγματα σε σχέση με τη φορολογική πολιτική. Λέω, και εγώ ότι θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πρώτον θα επαναφέρει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει για τη μέση ελληνική οικογένεια και το φορολογούμενο. Ριζική ανατροπή της φορολογικής πολιτικής. 12.000 ευρώ θα επανέλθει το αφορολόγητο. Δεύτερον, θα υπάρξει αξιοποίηση, καταγραφή της περιουσίας, το περιουσιολόγιο, αλλά όχι εφόλησης ύλης, φορολόγηση. Όταν υπάρχουν ακίνητα τα οποία. Καλά, αυτό δεν είναι. Η καταγραφή είναι θέλει 10 χρόνια. Επομένως, εντάξει, λοιπόν, το ξέρετε. Περιουσιολόγιο. Περιουσιολόγιο θέλει 10 χρόνια. Και δεν προλαβαίνει. Και λιγότερο. Γιατί. Πόσο λιγότερο. Το ε9 δεν είναι μια μορφή περιουσιολογίου. Το ε9 το ξέρουμε. Λέω, αυτό λοιπόν, κάνουμε τώρα. Εκεί όμως, καταγραφή. Εκεί όμως. Εκεί λέω όμως, πρέπει στη φορολόγηση να λαμβάνεται υπόψη αν το ακίνητο δίνει εισόδημα ή όχι. Δεν μπορεί ένα λείψανο ακινήτου να φορολογείται αυτή τη στιγμή σαν να είναι ένα ακίνητο που δίνει πλούσια εισοδήματα. Συνεπώς, δεν έχουμε όλη την ίδια πολιτική. Κύριε έχουμε φίλη, διαφορετικές πολιτικές. Πρέπει, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό μπορεί να είναι η ρεαλιστική ουτοπία που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή να μην πληρώνουμε φόρους, να μην κάνουμε τίποτα, αλλά παρόλα αυτά να έρχονται λεφτά. Στην πράξη όμως, επειδή δεν υπάρχει ρεαλιστική ουτοπία και είναι και ατόπιμα, λεκτικό, και μάλιστα με έψαξε και μια βουλευτή συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ, ρεαλιστική ουτοπία δεν υπάρχει. Άρα μπορεί η ρεαλιστική ουτοπία να περιλαμβάνει χειρότερα πράγματα, καταλάβετε, γιατί αν λέτε δεν θα κάνουμε τούτο, δεν θα κάνουμε εκείνο, πρέπει να πει τι θα κάνετε για να βρεθούν λεφτά. Υπάρχει και με ποιον δεν το κάνετε. Ουτοπία, δεν πώς υπάρχει συζήτηση, ρεαλιστική ουτοπία. Υπάρχει και δυστοπία. Η ουτοπία είναι ουτόπος. Όπως υπάρχει και δυστοπία. Εντάξει, δηλαδή μια δυσίωνη τώρα, μην λέτε λεφτά υπάρχουν, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Λέμε, ακούστε, αυτό λέτε. Λεφτά, πράγματι, πράγματι δεν υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και γι' αυτό το λόγο, δεν έχετε κανέναν να σας δανείσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα φορολογικά μιλάμε τώρα. Όχι στην κοινωνία. Για τα φορολογικά μιλάμε. Μα τα φορολογικά και γι' αυτό το λόγο. Θα το έχετε ακυρώσει στο μνημόνιο. Λάδεις πάτου μη έχοντος. Συγγνώμη. Θα το έχετε ακυρώσει στο μνημόνιο. Η συζήτηση είναι συγκεκριμένη, μην πηγαίνετε όπου θέλετε. Όχι, ρωτάω, γιατί αν το έχετε ακυρώσει, μπορείτε να τα κάνετε αυτά. Αν δεν το έχετε ακυρώσει. Λέω λοιπόν τώρα. Συγκεκριμένα. Έχει να κάνει με το θέμα τη φορολογική πολιτική. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με το αν θα ακυρώσετε το μνημόνιο. Θα αυξηθούν. Τα χρήματα που θα χρωστούν οι πολίτες στο δημόσιο. Δεν θα εισπραχθούν τα χρήματα που θα βάζετε Αργεντινή, τη φορολογία. Και στην Αργεντινή τα πετάγματα τώρα της πεταλούδας. Αλλά τώρα, είδατε στην Αργεντινή και στην Κίνα. Ναι. Εδώ μιλάμε συγκεκριμένα για το έμφυα, για τα μαντιά, για τα εισοδήματα που δεν υπάρχουν και φορολογούνται οι Έλληνες. Ωραία, θα έτσι, το ακυρώσετε λοιπόν. Το μνημόνιο. Αυτό είναι σαφές. Είναι σαφές δεν ότι θα απεντάξετε, απεμπλέξετε. Είναι σαφές ότι το μνημόνιο, αντικαταστήσετε, ότι το μνημόνιο θα καταργηθεί, η εφαρμοστική νόμη. Οι άλλες λέξεις τις σβήνετε εσείς, γιατί τις έχει πει ο αρχηγός σας. Όλα λοιπόν, εσείς λέτε τελειώνει το μνημόνιο αύριο. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα εμείς. Σε τρόικα λέτε. Δεν είπαμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε συγκεκριμένα. Φόροι. 12.000 αφορολόγητο. Αυτό είναι επανάσταση για τους πολίτες σήμερα. Δυστυχώς. Είναι επανάσταση. Συγγνώμη, μία παρατήρηση. Κύριε φίλε, δεν είναι επανάσταση. Είναι αυτό που ίσχυε το 2009. Αυτό λέω, πριν το φτάσαμε τώρα. Είναι γι' αυτό απαντώ. Για να κάνω λίγο φτάσαμε το να λέμε ότι ό,τι ίσχυε. Μ' αρέσει που μπαίνουμε όλοι μαζί. Μια στιγμή να πάρουμε μία σειρά. Είναι και επαναστατικό μέτρο. Δυστυχώς φτάσαμε, δυστυχώς.